Θέλω να είμαι η πρώτη που θα γυρίσει τον τροχό. Τι τυχερή που είμαι! Απλά λατρεύω τα λουκάνικα. Είναι υπέροχο που τα πήρα. Πιο συγκεκριμένα, ένα τεράστιο λουκάνικο. Τι νόστιμο! Και τώρα θα μάθω τι νόστιμο θα έχω εγώ. Όχι βρε, ήθελα μια νοστιμιά, όχι μια άσχημη κατσαρίδα. Ίσως δεν είναι αργάνα για να ξαναπαίξω. Όχι, δεν θα σε αφήσω. Θέλεις να φάω αυτό το χάλι? Βρωμάνε και είναι αηδία. Όχι, δεν θα το κάνω. Ήδη τα φοβάμαι πολύ. Αν δεν θέλεις να το κάνεις, θα γίνω κακιά. Ο τροχός τιμωρίας. Όχι, προτιμώ να φάω τις κατσαρίδες. Αν και δεν ταιριάζουν καθόλου στην ορεκτική πίτσα μου. Μου επιτέθηκαν το χέρι! Όχι, δεν εγγράφτηκα γι' αυτό! Τι φρίκι, Τζούλη, τι περιμένεις? Okay. Ήρθε η ώρα να φας το λουκανικό σου! Συμφωνώ απόλυτα! Νομίζω ότι θα φτιάξω ένα hot dog από την πίτσα με λαχταριστή γέμιση λουκάνικου! Δες πόσο ωραίο έγινε! Δεν έχω δοκιμάσει κάτι καλύτερο εδώ και πολύ καιρό! Το λουκάνικο συμπληρώνει τέλεια τη γεύση της πίτσας. Είναι πολύ πιο νόστιμο από τα κανονικά hot dog. Τζούλη, με αναγκάζεις να πάρω μια μπουκιά από τη νοστιμιά σου. Θα ήθελα πολύ να το κάνω. Τι κάνεις? Ποιος σε άφησε να αγγίξεις το λουκάνικό μου? Δώσ' το σε μένα. Δεν ντρέπεσαι? Φάε τις κατσαρίδες σου. Δεν θέλω, είναι τόσες πολλές. Προφανώς θέλουν να φάνε την πίτσα μου. Πω, υπάρχει πραγματικά ένα σωρό από αυτά. Φύγετε από εδώ, ας πάρω τουλάχιστον μια μπουκιά πίτσα. Πω, δεν μου άφησαν σχεδόν τίποτα. Είναι ακόμα πιο βολικό. Μόλις έφαγε μια κατσαρίδα, τι εφιάλτης. Φαίνεται ότι κάποιος έχει εγκατασταθεί στο στόμα μου. Όχι, φύγε! Η Μίλα έχει τώρα ένα βασιλείο κατσαρίδων στο στόμα της. Μπορώ να είμαι η πρώτη αυτή τη φορά. Αναρωτιέμαι τι θα μου δοθείς αυτόν τον γύρο. Όχι, όχι τα σκουλίκια. Θα χαιρόμουν με τσίχλες, όχι σκουλίκια. Ναι, λατρεύω τη χουμπαμπούμπα. Τέλεια! Τώρα είναι η σειρά μου να γυρίσω τον τροχό. Τι? Δεν είναι δίκιο. Γιατί κάποιος να μασάει τσίχλατη και κάποιος τα δάχτυλα κοτόπουλου? Είναι μοχθηρά, τρομακτικά και άσχημα. Ναι, δεν σε ζηλεύω. Και καλύτερα να φας γρήγορα. Και αλήθεια, τι περιμένω? Ήρθε η ώρα να απλώσω αυτές τις τσίχλες στην πίτσα για να την κάνω όμορφη και νόστιμη. Είναι τόσο χρωματιστές και μακριές. Τι ομορφιά! Τανταμ, πώς είναι? Νομίζω έγινε καταπληκτικό. Ναι, φαίνεται ωραίο. Όχι σαν τα δάχτυλο κοτόπουλου. Έχω όμως μια υπέροχη ιδέα. Η Μίλα θα ενθουσιαστεί με τη φάρσα μου. Τι ιδέα είναι αυτή? Όχι, το έχεις παρακάνει. Αντί για να μου χώνεις αυτά τα πόδια στο πρόσωπο, βάλ' τα στη πίτσα. Αυτό θα είναι πιο παραγωγικό. Γιατί να τιμωρηθώ έτσι? Θα μπορούσα να απολαύσω τη γεύση της πίτσας, αλλά πρέπει να πνιγώ στα πόδια κοτόπουλου. Πώς είναι, Τζούλη, σου αρέσει? Νόστιμη πίτσα. Λάκα κάνεις. Φάε τη δική σου πίτσα. Okay. Α, καλά. Γιατί να μην φάω την νόστιμη μου πίτσα? Τι τέλεια. Δεν είχα ιδέα ότι η τσίχλα και η πίτσα πάνε τόσο καλά μαζί. Είναι τόσο νόστιμο που δεν θέλω να σταματήσω. Ίσως είναι η καλύτερη πίτσα που έχω φάει ποτέ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για μια τεράστια φούσκα. Wow, είναι πραγματικά μεγάλη. Όσο μεγαλύτερη είναι η φούσκα, τόσο μεγαλύτερη η έκρηξη. Τι συνέβη που είμαι? Δεν μπορώ να δω τίποτα. Αυτή είναι η ευκαιρία μου να απαλλαγώ από όλα τα πόδια κοτόπουλου. Το να τρως πίτσα χωρίς αυτά είναι πολύ πιο νόστιμο. Τζούλη, νομίζεις ότι δεν είδα τίποτα? Είδα τα πάντα. Και για την απάτη σου θα πρέπει να αντιμετωπίσεις τον τροχό της τιμωρίας.
Ελπίζω να είναι κάτι όχι πάρα πολύ τρομερό. Ναι, είμαι τυχερή. Η βροχή είναι ωραία. Και αν βρέξει πόδια κοτόπουλου. Βοήθεια! Είμαι καλυμμένη με ένα κύμα από αυτά τα άσχημα πόδια. Τζούλη, φαίνεσαι τόσο αστεία. Για να δούμε τι νόστιμο με περιμένει αυτή τη φορά. Ω, ναι, αυτό σημαίνει η τύχη. Ήρθε η ώρα για τα μάτια ζελεδάκια. Μπορείτε όχι μόνο να τα φάτε, μπορείτε και να παίξετε μαζί τους. Κοίτα, Μίλα, έχω μάτια στα δάχτυλά μου. Εντάξει, γελάσαμε και τέλος. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Πώς είναι, νόστιμο? Πολύ, είμαι σίγουρη ότι η πίτσα θα είναι καταπληκτική. Θέλω κι εγώ κάτι νόστιμο. Ένα χταπόδι? Α, όχι. Τι φρίκι, είναι τόσο μικρά και γλοιώδη και άσχημα. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο απέσια θα είναι η πίτσα. Απλά φαντάσου ότι θα είναι χάλια. Τότε δεν θα κάνεις λάθος. Ναι, φαίνεται πολύ αειδιαστικό. Πού? Δεν σε ζηλεύω. Είμαι σίγουρη ότι η πίτσα με τα μάτια ζελεδάκια θα είναι νόστιμη. Φαίνεται μάλιστα ωραία. Τι ομορφιά. Πόσο νόστιμο. Δεν μπορώ να σταματήσω. Τη μαρμελάδα δεν θα έλεγα όχι. Κανείς δεν θα έλεγε. Ζηλεύω τον εαυτό μου που έφαγα μια τόσο νόστιμη πίτσα. Τώρα τα μάτια μου βγαίνουν από το στόμα μου. Τζούλη, χαζεύεις όπως πάντα. Απλώς έχω υπέροχη διάθεση. Μίλα, γιατί δεν τρως? Ελπίζω ότι δεν θα με θυμηθείς. Πραγματικά δεν θέλω να δοκιμάσω αυτά τα χταπόδια. Ελπίζω να μην μου κολλήσουν από μέσα. Η καημένη Μίλα με κάνουν να νιώθω άσχημα ακόμα και να τα κοιτάζω. Αφού είναι χταπόδια, κολλάνε στη γλώσσα. Τζούλη, πιστεύεις ότι είναι αστείο? Αυτό δεν είναι καθόλου αστείο, πάρε. Α, τι ήταν αυτό? Πώς τολμάς? Τώρα όμως καταλαβαίνεις ότι τα χταπόδια δεν είναι καθόλου αστεία. Έκανες λάθος. Περίμενε, τώρα θα σου βάλω την πίτσα κατευθείαν στο στόμα σου. Ολόκληρη. Τότε σίγουρα δεν θα ξεφύγεις από όλα αυτά τα χταπόδια, πάρε. Ωχ, τι έσχος. Τζούλη, είσαι πολύ σκληρή. Όχι, είμαι απλώς δίκαια. Χαχα, καλή όρεξη. Ας πούμε το αμπεμπαμπλόμ. Νίκησα. Ω, ναι, λατρεύω πολύ τις πατάτες τηγανητές. Λατρεύεις και τις κατσαρίδες? Θα τις έχεις. Τζούλη, ξέρεις ότι η απάτη δεν είναι καλό. Βάλε τον τροχό στη θέση που ήταν. Ή θα πρέπει να φέρω τον τροχό της τιμωρίας. Καλά, εντάξει. Ορίστε οι πατάτες μου. Υπάρχουν τόσα πολλά και μυρίζουν τόσα νόστιμα. Θα ήθελα να τα φάω όσο γρήγορα γίνεται. Τζούλη, είναι η σειρά σου να γυρίσεις. Ακριβώς, ελπίζω να πάρω και εγώ κάτι πεντανόστιμο. Ας είναι νόστιμο, ας είναι νόστιμο. Όχι, οτιδήποτε, αλλά όχι σκόρδο, βρωμάει. Περίεργο, γιατί δεν είναι πουθενά? Οπότε δεν θα χρειαστεί να φάω τίποτα. Κοίτα καλύτερα. Πράγματι, η μυρωδιά έρχεται από κάπου. Α, γιατί μου έκαναν αυτό? Τι αηδία. Λοιπόν, εντάξει, πρώτα πρέπει να ξεφλουδίσω το σκόρδο. Έχω ακόμη και ειδικό κουτί γι' αυτό. Πρώτα πρέπει να βάλω όλες τις σκελίδες σκόρδο εκεί. Και σε λίγα δευτερόλεπτα το σκόρδο μετατρέπεται σε σκόρδο ξεφλουδισμένο. Έτοιμο. Από αυτό μπορώ να κάνω ένα πολύ όμορφο σχέδιο στην πίτσα. Η καρδιά, για παράδειγμα. Ωραία ιδέα. Και με τη βοήθεια της πατάτας θα μεταφέρω το συναίσθημά μου. Χαρά. Δηλαδή θα ζωγραφίσω ένα χαριτωμένο ημότζι. Ένα χαμόγελο είναι πολύ καλύτερο από μια καρδιά. Σιγά, απλά αντιγράφεις αυτό που κάνω. Τίποτα δεν μπορεί να είναι καλύτερο από την καρδιά σκόρδου. Ναι, και τώρα πρέπει να φας αυτή την καρδιά. Όχι, πώς θα το φάω? Η καρδιά είναι τόσο όμορφη.
Αποφεύγει συνέχεια η ώρα του τροχού τιμωρίας. Όχι ρε, δεν είμαι καθόλου τυχερή. Θα πρέπει όχι μόνο να φάω την πίτσα με σκόρδο, αλλά και να φτιάξω ένα σμούδι από αυτό. Έχουμε ένα μπλέντερ, οπότε είσαι πολύ τυχερή. Και εγώ αναρωτιέμαι τι θα βγει από αυτό. Νομίζω κάτι πολύ άσχημο. Τώρα θα μάθουμε. Έλα. Αν κάνω εμετό, μίλα, εσύ θα φταίς. Και αυτό το μείγμα σίγουρα θα με αρρωστήσει. Ναι, φαίνεται πολύ άσχημο. Είναι σαν κάδο σκουπιδιών στο στόμα μου. Σίγουρα δεν θα αντέξω τόσο πολύ. Απλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το μυρίσω. Κράτα με, πέφτω. Όχι, το σκόρδο σκότωσε ακόμα και τη μήλα, χαμός. Είμαι εδώ, είμαι καλά. Wow, οι τηγανιτές πατάτες κατέληξαν στο πρόσωπό μου, σούπερ. Wow, πού είμαστε? Η πρόκληση σας περιμένει. Μια από εσάς θα πάρει το συντριβάνι σοκολάτας. Θα πάει σε αυτή που θα το ζωγραφίσει καλύτερα με αυτούς τους μαρκαδόρους. Αλλά υπάρχει ένας όρος. Πρέπει να ζωγραφίζετε με το στόμα σας, όχι με τα χέρια σας. Αυτό είναι, έχετε ένα λεπτό, ο χρόνος ξεκίνησε. Πρέπει να κερδίσω γιατί δεν υπάρχει καμία πιο cool από μένα εδώ. Τι θα χάσεις? Γιατί η καλύτερη ζωγραφιά θα είναι δική μου. Bingo. Δική σου. Μπορεί να υπάρχει μπλε συντριβάνι σοκολάτας. Φυσικά και όχι. Θα κερδίσω εγώ, μόλις είχα μια πολύ ωραία ιδέα. Γιατί να φυσάω το χρώμα όταν μπορώ απλώς να βγάλω το καπάκι? Wow! Γιατί δεν το σκέφτηκα μόνη μου? Θέλω να προσπαθήσω έτσι. Πέφτω! Λοιπόν, το έχεις προσπαθήσει, έγινε! Δεν ντρέπεσαι! Καλύτερα να έχεις βοηθήσει στη φιλενάδα σου και όχι να γελάς μαζί μου. Πρέπει να σου δώσω ένα μάθημα. Ένα απλό φτερό θα με βοηθήσει σε αυτό. Τι να κάνω τώρα? Τώρα είναι σαν να έσταξε μια ντομάτα ή κάτι χειρότερο. Τώρα η Σούζη σίγουρα θα χάσει. Α, καλά, γελάς ακόμα. Τότε θα χάσεις και εσύ. Πάρε. Τι χάλια. Τι επιτρέπεις στον εαυτό σου? Και θα πάρεις και εσύ αυτό που σου αξίζει. Όχι, δεν χρειάζεται, παρακαλώ. Κορίτσια, ήρθε η ώρα. Δείξε μου τι ζωγραφίσατε. Τζούλη, τι είναι αυτός ο κόκκινος λεκές? Χύθηκε η μπογιά. Προφανώς και στο πρόσωπό σου. Σούζη, γιατί είσαι και εσύ όλη κόκκινη? Φάγατε όλες μαζί ντομάτες. Τέτοιες ζωγραφίες δεν μπορούν να κερδίσουν. Η δουλειά της Μίλας είναι έτσι και έτσι. Αλλά τουλάχιστον είναι χωρίς το κόκκινο χάλι. Μίλα, κέρδισες. Ναι, τώρα θα γίνει δικό μου. Γεια σου, νόστιμη σοκολάτα. Θέλουμε κι εμείς λίγη σοκολάτα. Και θα το πάρουμε. Τι νόστιμο. Πόσο χαίρομαι που κέρδισα. Τι ωραία. Πού είναι όλη η σοκολάτα? Και αλήθεια, ποιος τόλμησε να την πει? Πώς δεν τρέπεται? Έλα ρε, κλέφτρες. Αυτή τη φορά το βραβείο σας θα είναι πολύ πιο πρωτότυπο. Βλέπετε αυτό το χαριτωμένο σκυλάκι? Άρα το έπαθλο δεν είναι αυτό, αλλά τα κακά που άφησε. Σε αυτόν τον γύρο θα πρέπει και πάλι να ζωγραφίζετε με το στόμα σας. Ο χρόνος ξεκίνησε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο από το να ζωγραφίζεις μια κουράδα. Ας ξεκινήσουμε. Για να είναι το σχέδιο πιο αξιόπιστο, πρέπει να προσθέσετε μια μυρωδιά. Ξέρω ακόμα και πώς να το κάνω. Τι γρωμάει, έχει πεθάνει κανείς εδώ? Είναι κάτι σάπιο? Νιώθω άσχημα. Απλά δεν έχω πλύνει τα πόδια μου εδώ και πολύ καιρό.
Το να ζωγραφίσεις με το πόδι σου είναι δύσκολο, αλλά με τους αγκώδες είναι μια πολύ πιο βολική λύση. Κανένα πρόβλημα. Έχω πολλούς μαρκαζόρους. Έλα. Όχι, φαίνεται να είμαι πίσω. Κορίτσια, σταματήστε να ζωγραφίζετε. Ήρθε η ώρα να δείξετε τι έχετε. Ορίστε, κοίτα. Μίλα, η κουράδα σου είναι εντάξει, αλλά έχω δει καλύτερες. Κοίτα, για παράδειγμα, τη Σούζη. Υπέροχο. Σούπερ, είμαι ευχαριστημένος. Cool. Και τα κακά της Τζούλη δεν είναι πολύ ωραία. Είναι ξεκάθαρο ότι ήθελε να χάσει. Τότε αυτή παίρνει τα αληθινά κακά. Τι, αλλά ένιωσα άσχημα λόγω της Σούζης. Δεν θα φάω αυτή την αηδία. Πρέπει, τέτοιοι είναι οι κανόνες. Τι εφιάλτης. Θα σκεφτώ ότι είναι απλή σοκολάτα. Σοβαρά, τρώει τα κακά. Όχι, αυτό είναι πραγματικά σοκολάτα. Κορίτσια, θέλετε κι εσείς? Όχι, ευχαριστούμε. Είμαστε εντάξει. Σε αυτόν τον γύρο το έπαθλό σας θα είναι το ψάρι, μυρωδάτο και καθόλου νόστιμο. Θα ζωγραφίσετε με σάλτσες. Νομίζω ότι είναι αρκετά αστείο και ασυνήθιστο. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Ήρθε η ώρα. Okay. Δεν έχω ξαναζωγραφίσει με σάλτσες. Ελπίζω να τα πάω καλά. Πόσες έχω! Τόσο μεγάλη επιλογή! Αλλά γιατί όλα τα σκουπίδια είναι πάνω μου? Δεν είμαι ηχοματερή. Νομίζω επίσης ήρθε η ώρα να ξεκινήσω. Αυτή θα είναι η πιο νόστιμη ζωγραφιά που έχω κάνει ποτέ. Ας ξεκινήσω με το κέτσαπ. Εγώ θα ξεκινήσω με τη σάλτσα τυριού. Είναι κίτρινη και ταιριάζει καλύτερα με αυτό το άσχημο ψάρι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πω, πω, πόσο γρήγορα τελείωσε. Πρέπει να βρω έναν αντικαταστάτη. Oh, yes. Oh. Wow. Βγαίνει πολύ καλά. Ναι, έχω ταλέντο. Έλα ρε, ακόμα και η ζωγραφιά της Σούζη είναι καλύτερα από τη δική μου. Πρέπει να βιαστώ. Ναι, έχω 5 δάχτυλα που σημαίνει 5 πινέλα που μπορώ να ζωγραφίσω ταυτόχρονα. Μυρίζει πολύ νόστιμα. Δεν νομίζω ότι θα πειράζει αν το δοκιμάσω λίγο. Τι λιχουδιά. Όχι, δεν είναι αρκετό. Θέλω να φάω περισσότερη σάλτσα. Μίλα, τρως τη σάλτσα. Αλλά δεν έχουμε ούτε καν πατάτες. Φαίνεται τελειώσαν οι σάλτσες μου. Α, όχι, στη ζωγραφιά μου. Ω, τη χάλασα. Τι νόστιμο. Όχι ρε, νομίζω ότι έφαγα όλες τις σάλτσες μου. Τώρα σίγουρα θα χάσω. Λοιπόν, κορίτσια, η ώρα τελείωσε. Ας δούμε τι έχετε εκεί. Έχω μόνο μία διέξοδο. Να ανταλλάξω ζωγραφιές με τη Σούζη. Περιμένω. Τζούλη, τι έκανες? Δεν μοιάζει καθόλου με ψάρι. Μίλα, δείξε μου τι ζωγράφισες. Wow, φαίνεται καλό. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η καλύτερη ζωγραφιά από σάλτσες που έχω δει ποτέ. Σούζη, δεν προσπάθησες καθόλου. Θα πρέπει λοιπόν να σου δώσω αυτό το ψάρι. Ελπίζω σου αρέσει να τρως όμορφο ψάρι. Σε μένα, αλλά είναι απάτη. Πρέπει να φάει το άσχημα ψάρι. Γιατί αμέσως άσχημο? Μπορεί να μαγειρευτεί. Έχω και γκαζάκι. Α, τι κάνεις? Α, συγγνώμη, απλά δεν ξέρω πώς θα τη χρησιμοποιήσω.
Α, ναι. Φαίνεται ότι πρέπει να το γυρίσω στο ψάρι. Δείτε πόσο νόστιμο έγινε. Επιτέλους μπορώ να έχω ένα σωστό γεύμα. Τόσο νόστιμο! Κορίτσια, αυτή τη φορά σας περιμένει το πιο χαριτωμένο έπαθλο, αυτό το μικρούλι. Θα πρέπει να κάνετε μόνες σας ένα μακιγιάζ γάτας. Όποια ζωγραφίσει καλύτερα θα πάρει το γατούλι. Όπως πάντα, έχετε ένα λεπτό και πάμε. Εγώ ήδη αμοιάζω πολύ με γάτα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω πολλές λεπτομέρειες. Σούζι, υπερεκτιμάς τον εαυτό σου. Όλοι ξέρουν ότι θα κερδίσω εγώ. Η μύτη είναι έτοιμη. Έμεινε το μουστάκι. Λοιπόν, κανείς δεν απαγόρευσε τον καθρέφτη. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να κάνεις μακιγιάζ χωρίς αυτό. Με έναν καθρέφτη είναι πολύ πιο εύκολο. Έχω σχεδόν τελειώσει. Εσείς χάνετε γιατί το μακιγιάζ μου είναι το καλύτερο. Wow, μίλα! Κοίτα, η Τζούλια πατά. Χρησιμοποιεί τον καθρέφτη και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Νομίζω ότι θέλει ένα μάθημα. Συμφωνώ, ξέρω και πώς. Τι κάνεις, γιατί? Θα χαλάσει το μακιγιάζ μου. Τώρα σίγουρα θα χάσω. Και θέλω οπωσδήποτε αυτό το γατάκι. Είχα μια ιδέα πώς να εξαλείψω μια άλλη ανταγωνιστή. Σούζι, λείπει κάτι στη μύτη σου. Αν θέλεις μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι, αν δεν σου είναι δύσκολο. Η χαρά μου. Τώρα φαίνεσαι πολύ καλύτερα. Είσαι αληθινή γάτα. Ευχαριστώ πολύ, φιλενάδα μου. Λοιπόν, ας αποφασίσουμε ποια θα πάρει αυτό το γαριτωμένο μωράκι. Τζούλι, δεν μπορώ καν να βλέπω αυτό. Προσβάλλεις την αίσθηση της ομορφιάς μου. Σούζι, τι έκανες? Δεν παίζουμε πειρατές εδώ. Α, πειρατές? Μίλα, τι πονηρούλα είσαι. Αλλά το μακιγιάζ της Μίλας παρεπιπτόντως είναι πολύ χαριτωμένο και παίρνει έναν καινούριο μικρό φύλλο. Ναι, θα σε αγαπώ και θα σε ταΐζω. Θα είσαι... Όχι. Η Μίλα φαίνεται να είναι αλλεργική στα γατάκια. Δεν πειράζει, θα χειριστούμε μόνες μας το μικρούλι. Wow, η Μίλα κοκκίνησε ολόκληρη. Να φωνάξουμε το γιατρό. Ναι, μικρούλι. Τι ομορφούλης που είσαι. Όχι, έχω μόνο ένα γλυφιτζούρι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είμαι πολύ πιο τυχερός, σούπερ. Άλεξ, κοίτα τη μερίδα μου. Η δική σου δεν είναι τίποτα σε σχέση με αυτήν. Wow, δεν πιστεύω τα μάτια μου. Δεν έχω ξαναδεί τόσα γλυφιτζούρια. Ας ξεκινήσουμε από μικρά. Δεν έχω πρόβλημα. Απλά να βγάλω το περιτύλιγμα. Μέχρι στιγμής δεν τα πας και πολύ καλά. Δεν πρόκειται να το παρατήσω. Σταμάτα να γελάς. Όχι, έσπασα το γλυφιτζούρι μου. Δεν πίστευω ότι αυτό ήταν δυνατό. Το κύριο πράγμα είναι ότι η καραμέλα είναι άθικτη, δεν χρειάζομαι περισσότερα. Τι νόστιμο, υπέροχο. Πω, πόσο γρήγορα τελείωσες. Τώρα είσαι εσύ, Άλεξ. Τέλεια, ήρθε η ώρα για κάτι γλυκό. Κοίτα πόσο εύκολα μπορώ να βγάλω το περιτύλιγμα. Wow, ναι, έχω πολλά να μάθω από σένα. Αρκετή μικροπρέπεια, ήρθε η ώρα να παίξουμε μεγάλα. Θέλω να φάω όλα ταυτόχρονα. Τι θα κάνεις, Άλεξ? Μη φοβάσαι, θέλω μόνο να αλέσω την καραμέλα μου. Κοίτα, γίνεται. Ελάχιστα απομένουν. Τέλεια, πόσο δυνατός είμαι. Σταμάτα, Άλεξ, φοβόμαστε. Ναι, ναι, εντάξει. Έχω ήδη τελειώσει, τώρα πρέπει να ρίξω την καραμέλα στο μπολ. Ωπω, έχεις πολύ. Σου ήρθε μια πολύ ωραία ιδέα. Ναι, χρειάζομαι ένα ολόκληρο γλυφιτζούρι. Το άφησα επίτηδες. Τώρα μπορώ να το βουτήξω στα ψίχουλα καραμέλας και να φάω. Πολύ βολικό. Είναι κρίμα που τελείωσε τόσο γρήγορα. Τώρα πρέπει να βάλω τα ψίχουλα κατευθείαν στο στόμα μου.
Λοιπόν, καλό είναι και αυτό. Τι νόστιμο, δεν θέλω να σταματήσω. Τα μισά δεν τα πιάσες. Μίλα τώρα εσύ. Χρειάζομαι μια ηλεκτρική σκούπα. Κλείστην! Όχι, συγγνώμη, κατά λάθος το έβαλα προς την κατεύθυνσή σας. Τι θέλω για να βγάλω τα περιτυλίγματα. Ωραία ιδέα. Μου αρέσει και εμένα. Τώρα μπορώ να φάω τα γλυφιτζούρια χωρίς κανένα εμπόδιο. Πώς χωράνε όλα αυτά στο στόμα σου, απίστευτο. Φοβάμαι ότι δεν θα τελειώσει καλά. What? Oh, φαίνεται ότι έχεις δίκιο, Άλεξ. Τα τσουπατσούπς έχουν κολλήσει. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εντάξει, θα σε βοηθήσουμε. Κρατήσου. Προσεκτικά, πονάω. Ω, τι είναι αυτό? Είναι το σαγόνι της Μίλας. Τρομοκρατήθηκα. Δεν πειράζει, θα το ξαναβάλω πίσω. Τι είναι αυτό? Δεν μπορώ καν να το δω. Μοιάζει με κόκο καλαμποκιού. Μάλλον έχεις δίκιο. Έχω μερικά από αυτά, δεν μυρίζουν καθόλου. Δεν κατάλαβες τίποτα ακόμα. Wow. Το popcorn φτιάχνεται από αυτούς τους κόκκους. Δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να σκεφτώ κάτι. Έχω μια ιδέα. Αν το δαγκώσω... Δεν γίνεται. Πολύ σκληρό είναι. Τι άλλο να σκεφτώ? Ξέρω τι να κάνω. Ένα ισιωτικό μαλλιόν θα με βοηθήσει. Η δύναμή του είναι αρκετή για να ψηθεί ένας κόκκος. Λοιπόν, πώς πάει? Νομίζω ότι πέρασε πολύ καιρός. Άλεξ, ας παίξουμε λίγο ή ας κοιμηθούμε. Η Τζούλια έχει δίκιο. Αυτό γίνεται πάρα πολύ αργά. Ω, λειτουργήσε τέλεια! Παιδιά, δείτε τι ωραίο! Μπράβο σου, σε πιστέψαμε, Μίλα. Ελπίζω να μην περίμενα μάτια. Ω, ναι, είναι νόστιμο. Τώρα εσύ, Άλεξ. Χρειάζομαι κάτι μεγαλύτερο από ισιωτικό μαλλιόν για να φτιάξω τη μερίδα μου. Νομίζω ότι ένα σίδερο θα κάνει. Δεν είμαι σίγουρη αν αυτό θα λειτουργήσει. Ο δικός σου τρόπος επίσης μας έκανε να αμφιβάλλουμε. Wow, το κατάφερα! Πολύ γρήγορα. Ναι, μας εξέπληξες. Όχι, έκαψα το χέρι μου. Ζεματάει. Μερικές φορές μπορεί να είσαι τόσο ατιμέλητος. Ελπίζω το popcorn να με βοηθήσει να ξεφύγω από τον κόπο. Σούπερ, πολύ νόστιμο. Come on! Πώς μπορώ να ετοιμάσω μια τόσο μεγάλη μερίδα? Έχω μια ιδέα. Ω, τι είναι αυτό? Η μηχανή popcorn, δεν την έχεις δει ποτέ? Τώρα θα σας πω πώς να το χρησιμοποιήσετε. Πρώτα βάζουμε τους κόκκους μέσα. Wow. Έτσι, προς το παρόν φτάνει. Κοίτα, λειτουργεί. Το popcorn μου είναι έτοιμο. Είναι απίστευτο. Ένα πραγματικό θαύμα της τεχνολογίας. Νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω περισσότερους κόκκους. Ήταν πολύ μικρή μερίδα. Ω, ναι, εντελώς άλλο πράγμα. Σούπερ, το τραπέζι μας είναι καλυμμένο με popcorn. Έχουν μείνει λίγοι κόκκια ακόμα. Τα χρησιμοποιώ. Φαίνεται ότι η μηχανή σου είναι εκτός ελέγχου. Είναι ακόμα καλύτερο. Πραγματικός αστακός αυτός. Φαίνεται τρομακτικός. Φοβάμαι να τον αγγίξω. Μπρ, τι φρίκι. Έχεις μόνο έναν. Κοίτα το πιάτο μου. Αν και νομίζω δεν πρέπει να φοβόμαστε. Αυτή η αστακή είναι ακίνδυνη. Δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος γι' αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορώ να φάω αυτή τη τεράστια μερίδα. Αφήστε τη Μίλα να ξεκινήσει. Λοιπόν, ευχαριστώ, Άλεξ. Είσαι αληθινός φίλος. Ξέρεις να υποστηρίζεις σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν είναι τόσο κακή όσο νόμιζα. Αλήθεια? Ω, ναι, μου αρέσει αυτή η γεύση. Είμαι έτοιμη να φάω ολόκληρο τον αστακό. Τι απόλαυση! Δεν περίμενα να μου αρέσει. Για να είμαι ειλικρινής, είναι η έκπληξη. Ναι, ήταν νόστιμο. Μίλα, καλά θα κάνεις να βορτσίσεις τα δόντια σου μετά από ένα τέτοιο γεύμα. Τι? Όχ, τι ντροπιαστικό. Μην ανησυχείς, όλα μπορούν να συμβούν. Ελπίζω να αντέξω τη μερίδα μου όπως και εσύ. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε από μικρά. Θα προσπαθήσω να τσιμπήσω τουλάχιστον ένα κομμάτι. Περίεργο, μου φάνηκε ότι αυτός ο αστακός κουνήθηκε. Να πάρω έναν άλλο. Είναι καλό που έχω πολλούς να διαλέξω. Αλλά πρώτα θα απαλλάγω από όλα τα περιστά. Τζούλη, δεν σ' αναγνωρίζω. Τι κάνεις? Τίποτα, πανεύκολο είναι. Απλώς έπρεπε να καθαρίσω τους αστακούς. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Κοίτα τι μας έκανες. Συγγνώμη, παιδιά, δεν το ήθελα.
Εντάξει, δοκίμασε το ήδη. Η Μίλα είχε δίκιο, είναι πραγματικά πολύ νόστιμο. Wow. Κρίμα που δεν πήρα τη μεγαλύτερη μερίδα. Θα ήθελα να φάω περισσότερα. Τι λέτε, έχω ξαναβρει την όρεξή μου. Τέλεια, δυστυχώς Μίλα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τώρα είναι η σειρά του Άλεξ. Καλά, μου δώσατε ένα μεγάλο παράδειγμα. Τώρα είμαι έτοιμος να το δοκιμάσω κι εγώ. Σούπερ, πεντανόστιμο είναι. Μπορούμε να πάρουμε μερικά από σένα? Μα όχι, έχετε φάει ήδη το δικό σας. Δώσε μας τουλάχιστον ένα κομματάκι. Αρκετά, είπα όχι. Αφήστε με να απολαύσω. Πεντανόστιμο. Πεινάμε πολύ. Δώσ' μας, σε παρακαλώ. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετό. Πολύ αστείο, άπλιστος. Θα το θυμόμαστε αυτό. Έλα, μη θυμώνετε, απλώς αστειβόμουν. Όχι, είναι ζωντανός αστακός. Μάνα μου, φοβάμαι. Πώς ήρθες εδώ? Είναι όλα καλά? Όχι, βοήθεια, μου δάγκωσε το δάχτυλο. Κάντε κάτι. Μη μου το πετάς. Πονάω. Καλά να πάθεις, Άλεξ.